Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα και να δώσω αμέσως τώρα το λόγο στον συνάδελφο τον Απόστολο τον Ατζεμιδάκη, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ για τα σενάρια της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη νέα κυβέρνηση. Απόστολε. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σενάρια επόμενης κυβέρνησης, εάν και εφόσον βέβαια έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, στις κάλπες της Κυριακής, μέρος δεύτερο, γιατί είδαμε το πρώτο πριν από μερικές ημέρες, είχαμε πει κάποια ονόματα. Όσο περνάει βέβαια ο καιρός, βλέπουμε ότι αυτά τα ονόματα είτε θα αλλάξουν, είτε βέβαια θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις και καραμπόλες, είτε θα παραμείνουν ίδια και στάσιμα. Από το προηγούμενο ρεπορτάζ να πούμε ότι φαίνεται ότι τουλάχιστον πιο σίγουρη, πιο πιθανή υπουργοποίηση από όλες όσες αναφέραμε είναι του κύριου Σκυλακάκη, ο οποίος θα πάρει υπουργείο, θα πάρει χαρτοφυλάκιο, δεν είχε μέχρι στιγμής ο κύριος Σκυλακάκης, θα πάρει από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες που επίσης έχουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο ακούγεται μέχρι στιγμής είναι αυτό του Υπουργείου Ενέργειας. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε την πρώτη μας κάρτα ότι ως νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φαίνεται πως θα οριστεί ο μέχρι πρώτην ως Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα θα με πεις πώς έχει γίνει αυτό, τι έχει συμβεί, τι έχει μεσολαβήσει. Να πούμε ότι αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες διαρρέονται αυτή τη στιγμή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως θα υπάρξει σίγουρα μία συνάντηση των δύο ανδρών, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη και του κ. Μητσοτάκη, αμέσως μετά δηλαδή και από το αποτέλεσμα της κάλπης, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το συγκεκριμένο το οποίο βγάζουμε αυτή τη στιγμή και αναμεταδίδουμε. Είναι όμως υποσκέψη η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένη θέση προς τον κύριο Γεωργιάδη και αναμένεται να δούμε βέβαια το τι ακριβώς θα γίνει. Θα το δούμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υπουργείο Ναυτιλίας. Κύριος Βασίλης Κικίλιας φαίνεται ότι είναι ο πιο επικρατέστερος μέχρι στιγμής σύμφωνα και με τα τελευταία σενάρια τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια. Καθώς ο κύριος Πλακιωτάκης ίσως θα πάει σε κάποιο άλλο υπουργείο και ο κύριος Κικίλιας φαίνεται πως θα αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου φαίνεται ότι και επίσης, όπως είπαμε και τον κύριο Σκυλακάκη, ότι θεωρείται αρκετά σίγουρο, έτσι θεωρείται και το Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι ο κύριος Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης φαίνεται πως θα είναι ο νέος υπουργός σε ένα πολύ σημαντικό για την χώρα μας χαρτοφυλάκιο. Φαίνεται πως ο κύριος Βαρβιτσιώτης θα είναι ο νέος υπουργός. Μένει βέβαια να το δούμε από την επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Χρήστος Σταϊκούρας. Φαίνεται επίσης έχουμε δύο αλλαγές εδώ. Πέρα από την αλλαγή του υπουργού, έχουμε και Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος, όπως βλέπετε, και χωροταξίας θα πούμε. Θα είναι κάτι σαν το νέο υπεχοδέ, το οποίο είχαμε παλαιότερα, αν θυμάστε. Χρήστος Σταϊκούρας, λοιπόν, μέχρι πρώτην ως Υπουργός Οικονομικών, φαίνεται πως αναλαμβάνει, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία σενάρια, ένα εξίσου κρίσιμο χαρτοφυλάκι, όπως είναι του Υπουργείου Υποδομών και Περιβάλλοντος. Το Ενέργειας φαίνεται ότι δεν θα είναι πλέον Περιβάλλοντος και θα το είναι του κ. Σκυλακάκης. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Θυμάσαι που το είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά το οτιδήποτε από τα πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα σενάρια αυτά. Λοιπόν, εμείς μάθαμε, ρωτήσαμε και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η διαρροή, υπάρχει αυτό το σενάριο υπουργοποίησης του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια, ψήφιροι επίσης αναφέρουν ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν αποκλείεται να πάει και σε κάποιο άλλο υπουργείο, το οποίο δεν έχει ακόμη βέβαια ακουστεί, αλλά ως επικρατέστερο ίσως σενάριο είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εξίσου είναι αρκετά σημαντικό για την επόμενη μέρα ενδεχομένως και θα δούμε το τι ακριβώς θα ήταν. Αυτό που λέγαμε, Μαρία, θα ήταν νομίζω όχι σωστή κίνηση εάν και βέβαια δεν είχαμε κάποια εκπροσώπηση και από την περιφέρεια εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αλλά και περιφέρειας ευρύτερα για την κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πόσο μάλλον δε όταν ο κ. Παναγιωτόπουλος επίσης έχει συγκεντρώσει αρκετά μεγάλο αριθμό ψήφων. Και πάμε στην τελευταία κάρτα, εδώ που βλέπουμε ίσως μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που δεν αποκλείεται βέβαια όμως, κυρίες και κύριοι, να μην γίνει. Διότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν ζυμώσεις και ίσως δούμε νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Μέχρι πρότινος βέβαια, χρόνια υπουργό του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν αποκλείεται να δούμε τον κύριο Φλωρίδη, λοιπόν, να είναι στην θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην συνέχεια.